Σα χαιρετώ στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και η Γραφή λέει ότι κάνουμε με λόγο και με έργο, το κάνουμε πάντα στο όνομα του Ιησού. Και ξέρετε ότι το να λαμβάνουμε τον λόγο του Θεού είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Και πρέπει να είμαστε επικεντρωμένοι στην φωνή του Θεού για να ακούσουμε στο πνεύμα μας, για να δούμε τι θα μας πει ο Κύριος. Και ο Κύριος έχει πάντα καλά πράγματα για να βοηθήσει τον λόγο, έτσι. Και σήμερα η προφητεία του Θεού έχει να κάνει με τον πνευματικό πόλεμο. Ζούμε στους χρόνους που είναι πονηροί οι χρόνοι και επειδή συμμάχεται δεν είναι ενάντια άνθρωπος με άνθρωπο, αλλά είναι ενάντια σε πνευματικές δυνάμεις και πρέπει να έχουμε τη σοφία του Θεού και να ντυθούμε την πανοπλία του Θεού. Και αυτό θα πάμε, είναι Εφεσίους 6 κεφάλαιο και στο 10 εντάφιο, 1592 σελίδα. Να πάρουμε έτσι την προφητεία του Κύριου. Εφεσίους 6 κεφάλαιο 6 και 10 κεφάλαιο και 10 εδάφια. Σκεφτείτε τώρα, ο Παύλος το γράφει αυτό από το Άγιο Πνεύμα πριν 2000 χρόνια. Και αν ο Παύλος λέει τότε ότι οι χρόνοι είναι πονηροί, σκεφτείτε τώρα πόσο πονηροί είναι οι χρόνοι. Σκεφτείτε όσο πλησιάζουμε προς την αρπαγή, γίνεται κάτι. Οι χρόνοι είναι πιο πονηροί είναι. Τι σημαίνει πονηρή? Υπάρχει μεγάλη πληθώρα της αμαρτίας και τα δαιμόνια χορεύουν και κάνουν πάρτι και έχουν πανηγύρι μέσα από την αμαρτία. Το περιβάλλον που κινείται ο διάβολος είναι η αμαρτία. Και τα δαιμόνια ένα σκοπό έχουν, να κάνουν τον άνθρωπο να αμαρτάνει. Είτε το χριστιανό είτε το μη χριστιανό. Και όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει, χάνει την επαφή με τον Θεό, χάνει τη δύναμή του και πλανείται. Και οδηγείται λάθος, γιατί σήμερα κανένας δεν βλέπει πονηρά πνεύματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν τα πονηρά πνεύματα. Τα πονηρά πνεύματα υπάρχουν όπως και ο Θεός υπάρχει. Γιατί η Αγία Γραφή, ειδικά ο Χριστός, όλο πονηρά πνεύματα έβγαζε τους ανθρώπους. Και αυτά τα πνεύματα έχουν ένα στόχο, να καθοδηγούν λάθος τον άνθρωπο. Και ποιο είναι το σημείο που χτυπάνε τα πονηρά πνεύματα? Είναι το μυαλό μας, η ψυχή και οι αισθήσεις. Γι' αυτό λέω, άρχοντας αυτού του κόσμου, ετύφλωσε το νου των ανθρώπων για να μην λάμψει το Ευαγγέλιο του Θεού και σωθούν οι άνθρωποι. Δεν βλέπει κανένας τον άρχοντα του κόσμου. Δεν βλέπει κανένας. Στην ψεύδη δεν πιστεύουν οι άνθρωποι. Δημιουργεί μια ψεύτικη εντύπωση στο μυαλό. Γι' αυτό και ο πατέρας του ψεύδους είναι ο διάβολος, που διαβάλλει τη σκέψη και σε κάνει και το πιστεύεις. Και σε κάνει και το πιστεύεις κάτι. Και στην ουσία κάνει τον άνθρωπο και πηγαίνει μακριά από το Θεό. Και σταματάει και ο Θεός ο ίδιος. Καθοδηγεί λάθος τη σκέψη και το θέλω του ανθρώπου. Επομένως μπορεί να καθοδηγήσει και τα παιδιά του Θεού λάθος ή να τα παγιδέψει. Σίγουρα δεν μπορεί να κλέψει τη σωτηρία μας που είναι κάτι μεγάλο από το Θεό. Αλλά σίγουρα έχουμε ανάγκη να καταλάβουμε ότι είμαστε σε εποχές πνευματικού πολέμου. Έτσι, για να το διαβάσουμε στο 10. Τέλος, αδελφοί μου, ενδυναμώνεστε στον Κύριο και στην κυριαρχική εξουσία της δύναμης Του, ντυθείτε την πανοπλία του Θεού, για να μπορέσετε να σταθείτε ενάντια στις μεθοδίες του διαβόλου, επειδή πάλι μας δεν είναι ενάντια σε αίμα και σάρκα, αλλά ενάντια στις αρχές και ενάντια στις εξουσίες, ενάντια στους κοσμοκράτορες. Πώς το λέει? Ενάντια σε πνεύματα που έχουν ηγετική θέση πάνω σε αυτή την εξουσία του κόσμου. Επάνω στα έθνη, επάνω στις χώρες, στους κοσμοκράτορες, στους κότους τούτου του αιώνα, ενάντια στα πνεύματα της πονηρίας θα υπουράνε, γι' αυτό πάρτε στα χέρια σας την πανοπλία του Θεού, για να μπορέσετε να αντισταθείτε κατά την πονηρή ημέρα και να, αφού καταπολεμήσετε τα πάντα, να σταθείτε. Και ο Θεός έχει μια ωραία πανοπλία για κάθε άνθρωπο. Σταθείτε λοιπόν περιζωσμένοι στη μέση σας με αλήθεια και ντυμένοι το θώρακα της δικαιοσύνης, και έχοντας φορμένα στα πόδια σας τα υποδήματα με την ετοιμασία του Ευαγγελίου της Ειρήνης, πάνω δε απ' όλα πάρτε στα χέρια σας την ασπίδα της πίστης με την οποία θα μπορέσετε να σβήσετε όλα τα πυρωμένα βέλη του πονηρού και πάρτε την περικεφαλαία της σωτηρίας και τη μάχαιρα του Πνεύματος που είναι ο Λόγος του Θεού, προσευχόμενοι σε κάθε καιρό, σε κάθε προσευχή και δέηση πνεύματι και αγρυπνώντας σε τούτο, με κάθε προσκαρδέρηση και δέηση για όλους τους Αγίους και για μένα και να μου δοθεί λόγος να ανοίξω το στόμα μου παρησία ώστε να κάνω γνωστό το μυστήριο του Ευαγγελίου, χάρη το οποίο με πρέσβης, φορώ
γέροντας Αλυσίδα για να μιλήσω γι' αυτό με παρησία όπως πρέπει και να μιλήσω. Και τι ωραία το Άγιο Πνεύμα μέσα από τον Απόστολο Παύλο μας περιγράφει πώς αυτές οι δυνάμεις που είναι σε τρία σημεία είναι δυνάμεις. Ένα σημείο είναι στα υπουράνια. Και όταν φύγει η Εκκλησία θα πέσουν αυτές οι δυνάμεις κάτω. Ένα περιβάλλον δαιμόνων είναι κάτω στον κόσμο που εργάζονται. Και ένα μεγάλο κομμάτι είναι φυλακισμένο μέσα στον Άδη. Και όταν η Εκκλησία φύγει θα λυθεί αυτό το κομμάτι, θα επιτρέψει ο Θεός. Γιατί θα το επιτρέψει, θα μειωθεί η χάρη στον κόσμο. Όσο πιο πολύ χάρη υπάρχει στον κόσμο, περιορίζεται ο διάβολος να εργαστεί. Επειδή όμως τα πονηρά πνεύματα εργάζονται ασταμάτητα και έχουν μία μεθοδία να κάνουν τον άνθρωπο να αμαρτάνει και τότε μπορούν να καθοδηγήσουν τη ζωή του το θέλω όπως εκείνα θέλουν. Και είναι μία σπορά η καθοδήγηση των δαιμόνων. Και ο άνθρωπος αυτό που σπέρνει το θερίζει. Μετά από ένα μήνα, ένα χρόνο, δύο μήνες θα το θερίζει. Και αυτό υπάρχει μια μεγάλη σπορά της αμαρτίας 4.000 χρόνια που ξεχυλίζει. Και έτσι θα γίνει ο μεγάλος Αρμαγεντών, ο πυρηνικός πόλεμος στους τελευταίους χρόνους, γιατί είναι το αποτέλεσμα της σποράς της αμαρτίας. Και όσο πλησιάζουν προς το τέλος, τα δαιμόνια αυτή την εντολή έχουν από τον διάβολο. Να δημιουργήσουν καινούργια επίπεδα αμαρτίας στον κόσμο. Και να πλανήσουν τον άνθρωπο, και αυτό βλέπουμε καινούργια είδη ναρκωτικών πια, καινούργιες απολαύσεις της σάρκας, καινούργια βιώματα στη σάρκα, καινούργιες νοοτροπίες βγαίνουν και οδηγούν τους ανθρώπους σε μια σπορά της αμαρτίας. Και θα το θερήσουν άνθρωπος. Ο λαός του Θεού πρέπει να κάνει το αντίθετο. Γιατί όλα είναι σπορά και θερισμός. Αν δεν σπείρουμε τώρα σωστά και σοφά, γι' αυτό η μεγαλύτερη ευλογία του Θεού είναι η σοφία. Σπείρω με σοφία. Για να το δεις αύριο, μεθαύριο, μετά από ένα μήνα, ένα χρόνο να έρθει. Διαφορετικά είναι τόσο δυνατή ενέργεια της πλάνης που χτυπάει αλίπητα τον κόσμο και ειδικά την Εκκλησία τη χτυπάει. Γι' αυτό είπαμε ο διάβολος δεν μπορεί να κλέψει τη σωτηρία από τα παιδιά του Θεού. Αλλά μπορεί να δημιουργήσει αίρεση μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό έχει δημιουργήσει εκατοντάδες χιλιάδες δόγματα. Όχι αίρεση προς τη σωτηρία, το είπαμε στην Αποκάλυψη που λέει για τους Νικολαίδες, αλλά αίρεση προς την διδασκαλία. Αυτή η αίρεση ξεκινάει από το μυαλό μέσα. Την αντίληψη του μυαλού. Μπορεί να κάνει ένα κήρυκα να περάσει κάτι από το μυαλό του μέσα στην Εκκλησία. Πάρα πολύ εύκολο. Και αυτό να είναι ενοχικό, να μην έχει κέντρο το Σταυρό του Χριστού, γιατί το πνευματικό έχει κέντρο τη θυσία πάντα, το σταυρικό έργο, την χάρη και δεν είναι ποτέ ενοχικό. Γιατί το Ευαγγέλιο είναι καλή αγγελία. Δίνει διέξοδο σε κάθε άνθρωπο να μπορέσει να βγει από τα διέξοδα. Ευχαριστώ τον Θεό. Γι' αυτό ο Θεός έχει μια πανοπλία για κάθε χριστιανό και για κάθε άνθρωπο μέσα στον Χριστό. Και σήμερα θα αναλύσουμε με 7 ωραία σημεία την πανοπλία του Θεού. Το πρώτο που έχει πανοπλία λέει: ντυθείτε στη μέση τη ζώνη τη αλήθεια. Γι' αυτό σε μια πανοπλία η ζώνη είναι το σημείο που δένεται η πανοπλία. Σφίγγει μέσα. Και εμείς έχουμε ανάγκη να ντυθούμε την αλήθεια του Θεού καλά, να δέσουμε τη ζωή μας. Να σφίξουμε τη ζωή μας κάτω από την εξουσία της αλήθειας. Και για να γίνει αυτό πρέπει ο Θεός να γράφει το Λόγο Του στον εσωτερικό μας άνθρωπο μέσα. Και τότε η ζωή μας έχει μια στέρεα βάση μέσα. Γιατί όλα θα αλλάξουν, η αλήθεια του Θεού δεν αλλάζει. Το μόνο που δεν μπορεί να αλλάξει είναι η πνευματική αλήθεια του Θεού. Και εμείς έχουμε την ανάγκη μέσω του αίματος του Ιησού να ντυθούμε και να δέσουμε τη ζωή μας με την αλήθεια του Θεού. Γιατί η αλήθεια του Θεού είναι αυτό που ελευθερώνει τη ζωή μας και όσο εμείς γνωρίζουμε την αλήθεια ελευθερωνόμαστε, την άγνοια. Όσο εμείς καταλαβαίνουμε την αλήθεια, η αλήθεια πράττει στη ζωή μας δια του αίματος του Ιησού. Επομένως η αλήθεια είναι σημαντικό πράγμα και έχουμε ανάγκη να δέσουμε την οσφή μας, να δέσουμε τη μέση μας καλά ώστε η πανοπλία να είναι δυνατή. Γιατί αν φοράς μια πανοπλία και δεν έχεις καλή ζώνη να τη δέσεις, θα μπαλατσάρει η πανοπλία. Και υπάρχει κίνδυνο να σου φύγει η περικεφαλαία, κάτι να φύγει. Έχουμε ανάγκη να δέσουμε καλά την πανοπλία με την αλήθεια. Και υπάρχει αλήθεια για κάθε άνθρωπο. Υπάρχει αλήθεια για κάθε σπίτι,
Υπάρχει αλήθεια για κάθε χώρα δια του Ιησού και δια της θυσίας υπάρχει. Και η αλήθεια του θέλει μια διαθήκη για όλα τα πράγματα. Όλα θα αλλάξουν. Η διαθήκη του Θεού δεν μπορεί να αλλάξει. Επομένως, η σφορά που κάνουμε είναι πάνω στην αλήθεια κάνουμε. Επενδύουμε στην αλήθεια. Στην αλήθεια της προσευχής, στην αλήθεια της εκκλησίας, στην αλήθεια της μετάνοιας, στην αλήθεια της ομολογίας, στην αλήθεια του αγιασμού και το θερίζουμε αυτό. Επομένως, το κλειδί είναι η αλήθεια. Αν εμείς βάλουμε την αλήθεια στην άκρη, υπάρχει πλάνο. Γι' αυτό μας είχε πει και ο Μπένι Χιλ που είχε έρθει στην Αμερική. Έχουν σηκωθεί και στην Ευρώπη μεγάλες ομάδες που τις έχουν σπαστεί μεγάλα πρόσωπα, ηθοποιοί, γνωστοί άνθρωποι. Και μιλάνε μόνο για την αγάπη, μιλάνε μόνο για τη βοήθεια στον συνάνθρωπο, μιλάνε μόνο για καλά πράγματα και τρέχουν από πίσω χιλιάδες άνθρωποι. Πράγματα που αγγίζουν την ψυχή τους. Δεν υπάρχει όμως ούτε σταγόνα Χριστός, δεν υπάρχει ούτε σταγόνα το αίμα του Ιησού, δεν υπάρχει ούτε σταγόνα μετάνοιας και σωτηρίας και πλανούνται άνθρωποι σαν πρόβατα. Γιατί αυτό δεν φαίνεται κακό στην αίσθηση, στα μάτια. Αγάπη για τον άνθρωπο, καλά πράγματα, βοήθεια, όλα αυτά όμως δεν μπορούν να φέρουν τον άνθρωπο στη σωτηρία του. Γιατί κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να λυτρωθεί με όλα αυτά τα πράγματα. Σίγουρα ο Θεός δεν είναι αδιάφορος για κανένα έργο. Αλλά σίγουρα η καρδιά θα πρέπει να θέλει να δεχτεί το σωτήριο, το σταυρικό έργο. Επομένως η αλήθεια είναι το βασικό κομμάτι να μπορέσουμε να δέσουμε τη ζώνη μας, τη μέση μας. Να σταθούμε στην αλήθεια και να δέσουμε τα σπίτια μας. Τι λέει ο Θεός με την αλήθεια του για το σπίτι μου. Τι λέει ο Θεός για μένα και το αύριο μου. Να πάρω την αλήθεια και να επενδύσω. Να μην βγω έξω από την αλήθεια. Υπάρχει πλάνη έξω από την αλήθεια. Υπάρχει λάθος καθοδήγηση. Το δεύτερο που θέλουμε να δούμε είναι να αντιθούμε το θώρακα της δικαιοσύνης. Και ξέρουμε σε ένα πόλεμο συνέχεια προσπαθεί ο εχθρός να χτυπήσει το θώρακα, στο στήθος. Και εμείς πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει δικαιοσύνη μέσα στον Χριστό υπάρχει. Γιατί τα βέλη του εχθρού κάνουν ενοχικούς τους ανθρώπους. Πώς να πάω εγώ στον Θεό με όλα τα λάθη που έχω κάνει. Ενοχές. Πώς εγώ να πλησιάσω τον Θεό και να Του μιλήσω. Ενοχικό πνεύμα. Ο θώρακας της δικαιοσύνης με το αίμα του Ιησού μας ελευθερώνει από την ενοχή της αμαρτίας και μας κάνει να σταθούμε δίκαιοι στον Θεό, φρέσκοι. Πιστεύοντας ο Θεός δια του Ιησού Χριστού μας ακούει. Έχουμε δικαιοσύνη μέσα στον Χριστό. Διαφορετικά δεν υπάρχει δικαιοσύνη, ο διάβολος δημιουργεί ενοχικότητα. Γι' αυτό το πνεύμα των θρησκείων είναι ενοχικό πνεύμα. Έχουμε ενοχικούς ανθρώπους. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη σε κανένα έργο, σε καμιά προσπάθεια, αλλά μόνο μέσα στον Σταυρό, στη θυσία, στο αίμα του Κύριου, δικαιοσύνη που μας δικαιώνει στο Θεό. Μας βοηθάει να σταθούμε φρέσκοι στο Θεό. Μας βοηθάει να μιλήσουμε φρέσκοι στο Θεό, αποβάλλοντας την ενοχή της αμαρτίας. Γι' αυτό συνέχεια ο διάβολος στέλνει βέλη και σου λέει είσαι ένοχος, είσαι παραβάτης. Έκανες αυτό, έκανες αυτό, έκανες αυτό. Θα πρέπει ο άνθρωπος να πάρει με τη δύναμη της πίστης το θώρακα της δικαιοσύνης και να σταθεί. Και να πει πνεύμα του ψεύδους και της ενοχής μακριά από μένα. Μακριά από το σπίτι μου. Μακριά από την ζωή μου. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Γι' αυτό καμιά φορά συνέχεια συναντάω παιδιά του. Και μέσα στην κουβέντα που έχουμε 5-10 λεπτά, αντί στα 10 λεπτά να έχουμε μία κουβέντα, ευχαριστούμε τον Κύριο που μας έσωσε. Ευχαριστούμε τον Κύριο που άνοιξε εκκλησίες. Ευχαριστούμε τον Κύριο που έφερε σωτηρία. Συνέχεια ακούω περιεχόμενο ενοχικό. Ω αδερφέ, πώς χάσουμε αυτό, χάσουμε αυτό, χάσουμε αυτό. Σίγουρα πρέπει να εργαζόμαστε τη σωτηρία μας με φόβο και σεβασμό στον Κύριο. Αλλά δεν πρέπει ποτέ να αφήσουμε την ενοχή να μπει στη ζωή μας. Αλλά να μπορούμε να σταθούμε στη δικαιοσύνη του Θεού. Γιατί ο Θεός εργάζεται μέσα από τη δικαιοσύνη. Που δεν υπάρχουν ενοχές,
μέσα στον Χριστό. Γι' αυτό λέει κάθε ένας που είναι εν Χριστό, δεν υπάρχει καταδίκη, δεν υπάρχει ενοχή, αλλά υπάρχει ελευθερία και ιδιαίτερη χάρη από τον Κύριο στη ζωή μας. Το τρίτο που θέλουμε να δούμε είναι να φορέσουμε τα υποδήματα του Ευαγγελίου με την ετοιμασία της ειρήνης. Που σημαίνει καθώς περπατάμε προς την αλλαγή και προετοιμαζόμαστε, να μην χάσουμε την ειρήνη μας. Αν χάσεις την ειρήνη σου, την έχει κλέψει ο διάβολος. Αν είσαι σε ενοχές, το έχει κλέψει ο διάβολος. Αν δεν μένεις στην αλήθεια, σε παγιδεύει ο διάβολος. Πρέπει να μείνουμε στην αλήθεια, πρέπει να κρατήσουμε τη δικαιοσύνη και πρέπει να περπατήσουμε στην ειρήνη του Θεού. Δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο από την ειρήνη του Θεού. Καθώς περπατάμε, γι' αυτό έβαλε την ειρήνη στα υποδήματα. Καθώς πορευόμαστε, να έχουμε ειρήνη. Να ζούμε με ειρήνη, να υπηρετούμε με ειρήνη, να μεταφέρουμε ειρήνη, να κρατάμε την ειρήνη. Επομένως η ειρήνη είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι από το Θεό στη ζωή. Γι' αυτό η Νέα Διαθήκη είναι η Διαθήκη της Ειρήνης. Είναι η Νέα Διαθήκη, η Διαθήκη της Ειρήνης. Να μπορούμε να την κρατήσουμε και να περπατήσουμε στην Εκκλησία, μέσα στα σπίτια μας με την ειρήνη. Όταν χάνεται η ειρήνη, μας έχει χτυπήσει ο εχθρός με το βέλος. Ένας πνευματικός άνθρωπος φαίνεται μπορεί να διατηρήσει την ειρήνη στο σπίτι του, στην εκκλησία του και στο γάμο του. Ένας πνευματικός άνθρωπος φαίνεται αν μπορεί να ζήσει έξω από τις ενοχές. Και ένας πνευματικός άνθρωπος φαίνεται αν μπορεί να κρατήσει την αλήθεια του Θεού για τη ζωή του. Και να πει αυτή είναι η αλήθεια του Θεού για μένα, την κρατά. Και μένει. Διαφορετικά το βέλος έρχεται να στην κλέψει. Προσπαθεί να κλέψει κομμάτια από τον άνθρωπο και σίγουρα κάθε άνθρωπος για να αντιθεί την πανοπλία πρέπει να δεχτεί τον Χριστό. Και τότε αυτή η πανοπλία έρχεται μέσα στη ζωή του για να μπορεί να προστατευτεί, γιατί παρόλο που είμαστε στη Νέα Διαθήκη υπάρχει πνευματικός πόλεμος. Δεν σταμάτησε να υπάρχουν δαιμόνια και να μάχονται. Υπάρχει πνευματικός πόλεμος υπάρχει. Και πρέπει να κρατήσουμε την αλήθεια της ειρήνης της ζωής. Το τέταρτο, την ασπίδα της πίστης. Η εφαρμογή της πίστης. Γι' αυτό με την ασπίδα τι κάνει, σταματά στα βέλη. Αλλά όταν έχει μια ασπίδα, προστατεύει και τον δίπλα σου τα βέλη. Πώς είναι όταν γινόταν παλιά η μάχη με τα βέλη, η ασπίδα προστατεύει. Η εφαρμογή της πίστης και σε προστατεύει, και εσένα και το σπίτι σου, αλλά και άλλους ανθρώπους. Η εφαρμογή της πίστης. Βάζοντας την πίστη σε εφαρμογή για να διώξω το βέλος, έρχεται να φέρει ταραχή, ειρήνη, να φέρει ενοχικότητα, να φέρει τέτοια πράγματα. Και όταν ο άνθρωπος τα χάσει αυτά, τότε είναι εύκολος στόχος στα χέρια του εχθρού. Πλανείται. Όταν κρατάς την ειρήνη και τη δικαιοσύνη, δεν θα πλανηθείς. Όταν μένεις στην αλήθεια και αγαπάς την αλήθεια, δεν θα πλανηθείς. Διαφορετικά πλανείται ο άνθρωπος, γιατί είναι πνευματικός πόλεμος. Και η ασπίδα της πίστης μας προστατεύει. Γι' αυτό είπαμε ότι η συμφωνία της πίστης είναι ένα μεγάλο κλειδί. Και όταν λέμε Κύριε συμφωνούμε με την Εκκλησία μας, βάζουμε την πίστη σε πράξη. Και βάζουμε την πίστη μας επάνω στη χώρα μας, στους κυβερνώντας, στην Ελλάδα, επάνω στα σπίτια μας, επάνω στο λαό του Θεού. Η εφαρμογή της πίστης. Και η εφαρμογή της πίστης μπορεί να ακυρώσει και να καταστρέψει τα βέλη του εχθρού. Επομένως, ό,τι κάνει ο εχθρός, εμείς κάνουμε το αντίθετο. Και σίγουρα τα βέλη του εχθρού είναι πυρωμένα. Κάνει τον άνθρωπο και πονάει. Κάνει τον άνθρωπο και υποφέρει. Γι' αυτό σίγουρα οι άνθρωποι υποφέρουν, πονάνε. Γιατί ο εχθρός τους χτυπάει. Τους χτυπάει βαθιά με στόχο στην ψυχή τους μέσα. Γιατί τα βέλη του εχθρού έχουν ένα στόχο να πονέσει ο άνθρωπος. Να γίνει ένοχος. Να πάει να κρεμαστεί, να χάσει τη ζωή του. Δηλαδή τον κάνουνε και πονάει. Τον οδηγούν σε λάθος πράγματα, σε πλάνη. Και εμείς με την ασπίδα της πίστης μπορούμε να προστατέψουμε και τον εαυτό μας, και τη γειτονιά μας, και την εκκλησία μας, και τη χώρα μας, γιατί η πίστη είναι ένα πνευματικό χέρι. Μπορεί να πάει από εδώ, ας πούμε, παράδειγμα, στην Αθήνα η πίστη. Φυσικά δεν μπορεί να πας. Η πίστη μπορεί να πάει από εδώ στη Βούλα, να πει σε πράξη.
Η πίστη μπορεί να πάει από εδώ στην Αυστραλία και να πει: Κύριε, κάλυψε τη συγγένειά μου στην Αυστραλία. Εγώ βάζω την πίστη μου σε πράξη. Και η πίστη πηγαίνει. Γιατί είναι κάτι πνευματικό για να μπορούμε να βάλουμε την πίστη μας σε εφαρμογή, να την βάλουμε. Γιατί είμαστε ευλογισμένοι να έχουμε πίστη Θεού μέσα. Γι' αυτό το έχουμε ξαναπεί ότι έχουμε δύο επίπεδα πίστης έχουμε. Το ένα επίπεδο είναι στον σαρκικό άνθρωπο και όταν λέει ο Θεός ελάτε σε μένα όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι, ο άνθρωπος δεν είναι αναγεννημένος, δεν έχει πίστη Θεού. Πηγαίνει με την ανθρώπινη πίστη. Η ανθρώπινη πίστη βοηθάει τον άνθρωπο να ζήσει. Χωρίς την ανθρώπινη πίστη δεν μπορεί να περπατήσει ο άνθρωπος. Αν χάσει την πίστη προς το περπάτημα δεν περπατάει, πέφτει κάτω. Και η ανθρώπινη πίστη σε βοηθάει να πας στο Θεό. Και τότε γίνεται η αναγέννηση, έρχεται το Άγιο Πνεύμα μέσα και παίρνεις και την πίστη του Θεού. Και τότε τα δύο επίπεδα πρέπει να συνεργαστούν. Γι' αυτό και λέει ότι ο λαός Ισραήλ άφησε τα κόκαλά του στην έρημο. Γιατί δεν ένωσε την πίστη του με τον Λόγο του Θεού. Οι Ισραηλίτες δεν ήταν αναγεννημένοι. Αυτοί που ακούγαν το Θεό ήταν ο Μωυσής, ο Ιησούς του να βγει κάποιοι προφήτες και κάποιοι ιερείς. Πώς ζητάει ο Θεός πίστη από μη αναγεννημένους. Ζητούσε την φυσική πίστη σε υπακοή σε αυτό που έλεγε ο Μωυσής, έλεγε ο Θεός, έλεγε ο Ιησούς του Ναβί. Και η φυσική πίστη σε βοηθάει να δεχτείς τον Λόγο του Θεού, να τον αποδεχτείς και να συμφωνήσεις. Και τότε ο Θεός όταν είναι η Νέα Διαθήκη μιλάει στο πνεύμα σου μετά. Επομένως η πίστη είναι η δύναμη της Νέας Διαθήκης, να εμπιστευτούμε τον Θεό. Γι' αυτό σήμερα ο κόσμος χωρίς πίστη δεν θα μπορούσε να ζήσει. Γιατί η πίστη ένα σκοπό έχει, σε βοηθάει να αναπτύξεις τη ζωή σου. Όταν χαθεί η πίστη για τη ζωή, χάνεται η ζωή, φεύγει ο άνθρωπος. Όσο η πίστη μεγαλώνει για τη ζωή, αναπτύσσεται η ζωή. Επομένως και το φυσικό επίπεδο πίστης και το πνευματικό έχει ένα στόχο, τη ζωή. Και η πίστη δόθηκε για να διαφυλάει τη ζωή, να προστατεύει τη ζωή και να δίνει χάρη στη ζωή. Επομένως η ασπίδα της πίστης φτάνει να καλύψει το σπίτι μου. Γι' αυτό ο Πέτρος ήταν επιμένας για όλο το Ισραήλ, όχι μια τοπική εκκλησία. Όταν ένας εργάτης είναι επιμένας για ένα έθνος, φτάνει η πίστη του να καλύψει όλο το έθνος. Γιατί η προέκταση της πίστης έχει τέτοια χάρη από τον Θεό που φτάνει. Επομένως ο καθένας σύμφωνα με το μέτρο της κλίσης που έχει, με το μέτρο της χάρης που έχει, καλείται να βάλει σε πράξη την ασπίδα της πίστης. Να καλύψω τη δουλειά μου, πελάτες, γιατί ο εχθρός θα με χτυπήσει. Όπου βρει και ένα με χτυπάει. Και όταν με χτυπάει ο εχθρός κάνει τα αντίθετα. Δημιουργείται ταραχή, δημιουργείται άρνηση του Ευαγγελίου, γιατί το αντίθετο γίνεται. Δημιουργείται ενοχικότητα, δημιουργούνται έλλειψη ειρήνης, γιατί το αντίθετο γίνεται. Από αυτό που έχει η πανοπλία του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το 5 λέει να κρατήσουμε καλά την περικεφαλαία της σωτηρίας. Και όλοι ξέρουμε στο στρατό, προστατεύουν το κεφάλι με το κράνος. Αν στον πόλεμο χτυπηθεί το κεφάλι του στρατιώτη, νεκρώνεται όλο το σώμα του μετά. Προσέξτε τι κάνει, βάζει τη σωτηρία ως περικεφαλαία. Τη σωτηρία τη βάζει. Γιατί τη βάζει τη σωτηρία ως περικεφαλαία, δίνει μια ηγετική θέση στη σωτηρία. Γιατί το ηγετικό κομμάτι στη ζωή μας είναι η σωτηρία είναι. Και μετά οτιδήποτε γίνεται στη ζωή μας, μιλάμε γλώσσες, έχουμε διακολλή, είναι οι προεκτάσεις της σωτηρίας. Αν εμείς μειώσουμε τη σωτηρία, προσέξτε τι γίνεται, και αναπαυτούμε στις προεκτάσεις της σωτηρίας, είναι πολύ επικίνδυνο. Γιατί φεύγουμε από το σωτηριακό έργο του Θεού, φεύγουμε. Και τότε δημιουργείται κρίση μέσα, αλλάζει το Άγιο Πνεύμα. Γιατί κάθε δασκαλία πρέπει να σε αναπάβει στο σωτηριακό έργο του Χριστού. Γιατί η σωτηρία μας είναι σφραγισμένη με ένα λουτρό παλιγενεσίας και ανακαίνησης του Αγίου Πνεύματος που σφράγισε. Δεν υπάρχει σωτηρία που δεν τη σφραγίζει ο Θεός με το Πνεύμα του. Γι' αυτό την βάζει ως περικεφαλαία τη βάζει. Να κρατήσουμε καλά τη σωτηρία. Και να εμπιστευτούμε τη σωτηρία ότι είναι κάτι αμετάκλητο είναι. Δεν μπορεί να χαθεί. Και εγώ τι κάνω, μπορώ να την εμπιστευτώ τη σωτηρία. Όχι κάνοντας ό,τι θέλω,
αλλά βάζοντας την εμπιστοσύνη. Και τότε η δύναμη της σωτηρίας αναβλύζει από μέσα μας. Γι' αυτό ζούμε στην εποχή που η Εκκλησία έχει πολύ λίγο γνώση. Όσο και να φαίνεται παράλογο, τι σημαίνει η σωτηρία του Ιησού Χριστού μας των χριστιανών. Έχει πολύ λίγο γνώση. Και ο Θεός θέλει να αναπτύξει διαποκαλύψεως το σωτηριακό του έργο μέσα μας. Γιατί καμιά φορά τι κάνουμε, στηριζόμαστε στις προεκτάσεις της σωτηρίας, που είναι οι εκδηλώσεις της σωτηρίας. Και αυτό είναι επικίνδυνο γιατί φεύγεις από τη σωτηρία μέσα. Όταν ο Θεός λέει σε σώζω, σε ολοκληρώνω. Δεν υπάρχει σωτηρία που έχει κενό. Μην γελιόμαστε. Αλλά σίγουρα ο Θεός εργάζεται με το μέτρο που καταλαβαίνουμε. Και σίγουρα όταν έχουμε απορίες, ο Θεός θα μας λύσει τις απορίες. Καθώς ακούμε τον Λόγο του Θεού, θα λυθούν οι απορίες, σιγά σιγά. Γιατί ο Θεός όταν κάποιος καταλαβαίνει ότι θα δει σε μια εικόνα και θα σωθεί, τον αγγίζει από την εικόνα. Όταν κάποιος καταλαβαίνει ότι πρέπει να αγγιχθεί από την προέκταση της σωτηρίας, τον αγγίζει από την προέκταση. Αυτό όμως δεν είναι το τέλειο θέλημα του Θεού. Το τέλειο θέλημα του Θεού είναι να καταλάβει ο κάθε άνθρωπος τι σημαίνει η σωτηρία του Θεού μέσα στον άνθρωπο. Τότε αναβλύζει μέσα η καθαρή χάρη του Θεού που έχει έναν ηγετικό ρόλο στη ζωή μας. Είναι αμετάκλητη. Και τότε εγώ λαμβάνω μέσα από το σωτηριακό κάλεσμα του Θεού την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος και μετά εκδηλώνονται. Όλα τα άλλα είναι εκδηλώσεις μετά. Γλώσσα, λαό, προφητεύωρη και όλα αυτά είναι στο σχέδιο του Θεού. Γιατί ο Θεός όταν με κάλεσε, σχεδίασε, ποιες εκδηλώσεις θα ακολουθήσουν τον Δήμο, τον Γιώργο, τον Λεωνίδα, το σχεδίασε ο Θεός. Και αυτά ακολουθούν το κάλεσμα του Θεού και εκπληρώνουν το σχέδιο του Θεού. Αν ο Θεός σχεδίασε να ακολουθεί στη ζωή μου λόγος γνώσης και λόγος σοφίας και εγώ προσπαθώ να φέρω διάκριση πνευμάτων, δεν έρχεται. Θα έρθει αυτό που σχεδίασε ο Θεός να ακολουθεί το πνευματικό μου κάλεσμα. Και όταν εγώ αναπαύομαι στο αίμα του Ιησού, τότε ενεργοποιούνται οι εκδηλώσεις του Θεού μέσα μας. Γίνεται μια ενεργοποίηση των εκδηλώσεων. Γιατί παίρνουμε το δικαίωμα από το αίμα του Ιησού και αυτό λέει ότι ο Χριστός με το αίμα του μας έδωσε δικαίωμα. Να γίνουμε βασιλείς είναι δικαίωμα. Πού είναι το δικαίωμα? Στο αίμα είναι. Το να γλωσσολαλήσω είναι ένα δικαίωμα που μου το δίνει το αίμα. Το να έχω ενέργειες θεραπείων είναι ένα δικαίωμα που μου το δίνει το αίμα. Αυτά όμως ακολουθούν το κάλεσμα του Θεού. Το σχέδιο του Θεού που έχει σχεδιάσει ο Θεός προσωπικά για τον καθένα. Γι' αυτό είμαστε ζηλωτές των πνευματικών πραγμάτων καθώς εξετάμε τον Κύριο. Καθώς εξετάμε το πρόσωπό Του. Καθώς εξετάμε την Άγια Προσευχή στη ζωή μας. Και τότε Εκείνος ενεργοποιεί το σχέδιό Του μας στη ζωή μας. Και βρίσκουμε χάρη γιατί η σωτηρία του Κυρίου είναι κάτι μοναδικό για τη ζωή μας. Και το έχει βάλει ως περικεφαλαία. Όταν σε χτυπάει εδώ πέρα, θα λες με τις πληγές του Ιησού Χριστού θεραπεύτηκα. Όταν σε χτυπάει στο μυαλό, θα λες είμαι αναγεννημένο παιδί και ο Κύριος κατοικεί μέσα. Όταν σε χτυπάει στο μυαλό, θα λες ζω διαπίστεως από πίστη σε πίστη. Όταν σε χτυπάει στο μυαλό, θα λες εγώ και ο οίκος μου θα λατρεύουμε τον Κύριο. Όταν σε χτυπάει στο μυαλό, θα αναβλύσει σωτηρία μέσα. Και θα λες τα πάντα συνεργούν στο αγαθό, στους αγαπώντας τον Κύριο. Γιατί έχεις την περικεφαλαία της σωτηρίας μας. Και δίνεσαι, προστατεύεσαι. Γιατί η σωτηρία του Ιησού Χριστού είναι το υπέρτατο δώρο του Θεού για τον άνθρωπο. Όταν είναι μικρή η σωτηρία, έχουμε λίγη αποκάλυψη. Και επικεντρωνόμαστε στις προεκτάσεις της σωτηρίας. Αλλά βγάζουν κρίση. Αλλάζει το Πνεύμα το Άγιο. Και αυτό σήμερα ο Θεός εργάζεται στην Εκκλησία με το πνεύμα της κρίσης, με το πνεύμα της χάρης. Γιατί εργάζεται με το πνεύμα της κρίσης? Όσο πιο πολύ φεύγουμε από το σταυρικό έργο, αλλάζει το Άγιο Πνεύμα, γίνεται πνεύμα κρίσης. Όσο πιο πολύ επιστρέφουμε στο σταυρικό έργο, αλλάζει το Άγιο Πνεύμα και γίνεται πνεύμα χάρης. Και όλα είναι διαφορετικά στη ζωή μας. Αλλάζει η αντίληψη, γι' αυτό λέει ότι επειδή λάτρεψαν την κτήση Ρωμαίους πρώτο κεφάλαιο, ο Θεός τους παρέδωσε αδόκιμο νου. Όταν φεύγουμε από τον Σταυρό, δημιουργείται κρίση.
και δημιουργείται αδόκιμο νους μας. Δεν καταλαβαίνεις. Λόγω της αποστασίας από τον Σταυρό. Όσο επιστρέφεις στον Σταυρό, ανοίγει το πνεύμα σου μέσα. Ανοίγει και καταλαβαίνεις. Γιατί παίρνεις χάρη. Επομένως ο Θεός δεν είναι προσωπολήτης. Το ίδιο πνεύμα που ήταν στην Παλιά Διαθήκη έχουμε και σήμερα μέσα μας. Στην Παλιά Διαθήκη δούλευε πιο πολλές πνεύμα κρίσης και λίγος πνεύμα χάρης. Λόγω ότι ήταν πολύ περιορισμένη χάρη, δεν υπήρχε σταυρική θυσία του Ιησού. Υπήρχαν θυσίες στο ζώο. Όσο λυσμένουμε στο Σταυρό, αλλάζει η αντίληψή μας. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, άλλα αναγνώριζα, αναώσα πριν, τώρα άλλα νόμα. Ανοίγει η σκέψη, διαφορετικά δημιουργείται κρίση στη σκέψη. Αδόκιμος νους. Καταλαβαίνω διαφορετικά πράγματα. Δεν μπορώ να πάρω αποκάλυψη. Όσο ανοίγει το πνεύμα, παίρνω αποκάλυψη. Γιατί την αποκάλυψη τη δέχεσαι δια της πνευματικής σκέψης που έχεις, νοείς. Δεν υπάρχει αποκάλυψη χωρίς νόηση πνευματική, νοώ. Επομένως, το κέντρο είναι η περικεφαλαία της σωτηρίας. Γι' αυτό σου λέει, όσο και να σε χτυπάει, γνώρισε την ομορφιά της σωτηρίας. Γνώρισε τις προεκτάσεις της σωτηρίας. Γνώρισε τα βάθη της σωτηρίας. Απεριόριστα βάθη, ωκεανή. Μείνε στη σωτηρία του Σταυρού, στο έργο του Χριστού. Οτιδήποτε σε βγάζει από εκεί είναι δαιμονικό, είναι. Σε τραβάει, σε βγάζει. Δεν μπορεί να σε κλέψει, αλλά μεταστρέφει το πνεύμα το Άγιο. Μεταστρέφει την αλήθεια του Θεού, μεταστρέφεται. Χάνεται η χάρη. Και έχουμε ενοχικούς χριστιανούς, έχουμε ενοχικά πράγματα, έχουμε ενοχικές καταστάσεις. Που δεν μπορούμε να μείνουμε στην κατανόηση της λυτρωτικής χάρης του Κυρίου για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την αλήθεια του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Για να συνεχίσουμε. Το έκτο λέει να προσευχόμαστε πάντοτε για όλη τη Βασιλεία του Θεού και για τους εργάτες του. Ένα πράγμα που το μισεί ο διάβολος στην προσευχή. Πρέπει να έχουμε προσωπική προσευχή στα σπίτια μας. Πρέπει να έχουμε προσευχή καθημερινά στις δουλειές μας, όταν οδηγάμε, όταν μαγειρεύουμε, όταν προσευχόμαστε. Αδιάλειπτη προσευχή. Πρέπει να έχουμε και προσευχή εκκλησιαστική. Προσέξτε, η χάρη του Θεού περνάει από τον Θεό μέσα στον Χριστό και περνάει από την Εκκλησία. Η εκκλησιαστική προσευχή τι κάνει, ξέρουμε. Ενδυναμώνει την προσωπική προσευχή. Η χάρη του Θεού περνάει από τον Θεό, από τον Χριστό και από την εκκλησιαστική προσευχή. Η πρώτη εκκλησία ξεκίνησε με εκκλησιαστική προσευχή. Και ένα από τα θεμέλια της εκκλησίας είναι η προσευχή. Η χάρη δεν περνάει στον αέρα έτσι μέσα από τα σύννεφα. Περνάει μέσα από τους λόγους του Θεού. Περνάει από τον Χριστό, μέσα από την αλήθεια της προσευχής στην εκκλησία και τότε ενδυναμώνει την προσωπική σου προσευχή. Και μπορείς να έχεις μια αδιάλειπτη προσευχή. 10 ώρες την ημέρα, 5, αδιάλειπτη, να μην σταματάς να προσευχήσεις. Να μην σε γεμίσει καθόλου η εξουσία του κόσμου. Γι' αυτό λέει να προσευχόμαστε αδιάλειπτα. Επομένως χρειαζόμαστε να καταλάβουμε ότι τα κλειδιά της σοφίας, τα κλειδιά της γνώσης του Θεού, για να κρατήσουμε την εκκλησιαστική προσευχή. Και τότε αυτό περνάει στην προσωπική προσευχή. Όπως το κάθε κομμάτι που έβαλε ο Θεός στην βίβλο έχει αξία. Όπως το Πάτερ μου. Είναι η προσευχή που έδωσε ο Κύριος του Αθές, είναι χρησμένη προσευχή. Αυτή η χρησμένη προσευχή περνάει στην προσωπική μου προσευχή. Η προσευχή μου παίρνει χρήσμα. Γίνεται αδιάλειπτη. Τι σημαίνει χρησμένη προσευχή, αδιάλειπτη προσευχή. Δεν μπορώ να ησυχάσω χωρίς αδιάλειπτη. Υπηρεσία για την ανθρωπότητα. Υπηρεσία για τον λαό του Θεού. Υπηρεσία για αρχές. Αδιάλειπτη προσευχή. Χρησμένη προσευχή. Επομένως ο Κύριος θέλει να αναπτύξουμε την προσευχή μας, γιατί η μάχη είναι πονηρή. Η μάχη είναι πνευματική. Η μάχη είναι από ακάθαρτα πνεύματα που χτυπάνε τον κόσμο και την Εκκλησία. Αν η αμαρτία αναβαθμίζεται, πρέπει και η χάρη να αναβαθμίζεται. Δεν γίνεται και το έβδομο, που είναι το πιο σημαντικό που θέλουμε να δούμε. Στην ουσία τα πονηρά πνεύματα που χτυπάνε τον κόσμο δημιουργούν ένα καρπό. Κάνουν τους ανθρώπους αλήθικους και ανέντιμους. Και αυτό μπορεί να περάσει πολύ εύκολα μέσα στην Εκκλησία. Να είμαστε χριστιανοί ανήθικοι και ανέτοιμοι.
είναι ένα τσίπημα από τον διάβολο. Τι σημαίνει ανέντιμος χριστιανός? Να προσπαθήσω να κτίσω κάτι στη Βασιλεία του Θεού με ανέντιμο τρόπο, όχι με τον έντιμο τρόπο. Είναι πάρα πολύ εύκολο και υπάρχει πολύ φαγητό να καυτηριάσουμε στο κομμάτι. Και σας λέω ειλικρινά, όλοι έχουμε επηρεαστεί από αυτό το κομμάτι στη ζωή μας. Όλοι. Πρέπει να φυλαχτούμε από τον ανέντιμο και τον ανήθικο χριστιανισμό, που είναι το τσίπημα του φιδιού, που έχει μέσα πράγματα που δεν τα θέλει ο Θεός. Πρέπει να σεβαστούμε τη διαφορετικότητα σε κάθε άνθρωπο. Πρέπει να σεβαστούμε την ελευθερία του κάθε ανθρώπου και για όλα πρέπει να στεκόμαστε στο Θεό, να στεκόμαστε και να φέρνουμε την αλήθεια του Θεού με σοφία στον κόσμο. Επομένως, ο διάβολος τι κάνει σήμερα, γι' αυτό αν δούμε στον κόσμο, υπάρχει πολλή ανηθικότητα και πολλή ανεντιμότητα. Οι άνθρωποι δεν σέβονται τα σπίτια τους, η οικογένεια, υπάρχει πολύ ανέντιμο πνεύμα υπάρχει. Ο διάβολος του συμπάει. Δεν μπορεί να σε χτυπάει το βέλος του Σατανά και να είσαι έντιμος άνθρωπος. Δεν γίνεται. Το πνεύμα της πλάνης είναι ανέντιμο. Ο κάθε άνθρωπος προσπαθεί να κτίσει κάτι γκρεμίζοντας κάτι άλλο. Αυτό είναι ανέντιμο πράγμα. Και μπορούμε να το δούμε σε επιχειρήσεις, στα μαγαζιά παντού. Ο ένας έχει ένα μαγαζί και ο άλλος πάει απέναντι και κτίσει ένα άλλο μαγαζί. Χωρίς να ενδιαφέρεται ο απέναντι, μπορεί να συμπάρξει. Είναι το πνεύμα του ανταγωνισμού που κάνει τους ανθρώπους ανέντιμους και ανήθικους τους κάνει. Είναι το πνεύμα του ανταγωνισμού της επιβίωσης των ανθρώπων. Και αυτό μπορεί να περάσει και εύκολα μέσα στον χριστιανικό κόσμο. Και πρέπει εμείς σαν παιδιά του Θεού να διαφυλαχτούμε από την καθαρότητα του Θεού, από την ειρήνη του Θεού, από τη σοφία του Θεού, από την οδηγία του Θεού, γιατί εύκολα μπορεί να μας επηρεάσει αυτό το πνεύμα. Γιατί αυτό το πνεύμα είναι αυτό το πνεύμα που λειτουργεί ο κόσμος σήμερα. Είναι το πνεύμα του ανταγωνισμού που κάνει τους ανθρώπους ανέντιμους και ανήθικους. Και προσπαθεί ο κάθε άνθρωπος να πετύχει κάτι, να κερδίσει κάτι, χωρίς να λογαριάζει αν αυτό είναι καλό ή δεν είναι καλό, είναι καταστροφικό ή έχει συνέπειες. Επομένως, ό,τι έχει ο κόσμος προσπαθεί να επηρεάσει και την Εκκλησία. Και αυτό οτιδήποτε κάνουμε, το κάνουμε μέσα από την ειρήνη του Θεού, μέσα από την προσευχή του Θεού, μέσα από τη σοφία του Θεού. Γι' αυτό υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και όλα αυτά γίνονται από την ασοφία που έχουμε. Γιατί όσο είμαστε άσοφοι, αυτά μας επηρεάζουν. Όσο γινόμαστε σοφοί, και θυμάμαι όταν ήμουν νέος χριστιανός, πήγαινα σε μια εκκλησία βέβαια. Και όλο άκουγα εκεί πέρα ότι η εκκλησία μας είναι ευλογημένη, ξέρει τον λόγο του Θεού, ξέρει τον πάντα. Και όλο τι άκουγα ότι θα άλλες εκκλησίες είναι λάθος. Και προσευχόμουν μόνο για την εκκλησία μου πήγε. Και μου λέει μια μέρα το Άγιο Πνεύμα μέσα. Μου λέει γιατί δεν προσεύσε και για την άλλη εκκλησία. Και τότε με ξεμπλοκάρισε ο Θεός. Με έλυσε ο Θεός. Γιατί είχα μια σκέψη, γιατί το ανέντιμο ξεκινάει τη σκέψη. Μπορεί να έχουμε μια σκέψη ανέντιμη, ανήθικη, που είναι, δεν είναι καλή, δεν είναι σύμφωνη με τον Λόγο του Θεού. Γιατί το κάθε διαφορετικό πρέπει να το σεβόμαστε εμείς και να σταθούμε στο Θεό μας. Και ο Θεός είναι αυτός που μπορεί να αλλάξει το διαφορετικό. Επομένως, από το ζήλο που μπορούμε να έχουμε, μπορούμε να επηρεαστούμε από αυτά τα πράγματα. Και πρέπει να κρατήσουμε καλά την πανοπλία του Θεού. Όχι αυτά τα αγαθά, την ειρήνη, τη σοφία, αυτά την πίστη μας, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλα τα πράγματα με τη σοφία του Θεού. Γιατί ο Θεός θέλει να μας ξεμπλοκάρει, γιατί ο πνευματικός πόλεμος είναι ισχυρός. Και κάνει τους ανθρώπους να γίνουν όπως είναι το πνεύμα της πλάνης. Τι είναι το πνεύμα της πλάνης? Είναι ένα πνεύμα αποστασίας, ένα πνεύμα αναρχίας είναι, γι' αυτό σήμερα οι άνθρωποι είναι απίθαρχοι. Έχουν αναρχία. Γιατί σου τσιμπάει το πνεύμα της πλάνης. Το πνεύμα της πλάνης δεν είναι ταπεινό πνεύμα. Ό,τι τσιμπάει γίνεται γι' αυτό αντίθετο. Το πνεύμα της πλάνης δεν υποτάσσεται στην ειρήνη και στο θέλημα του Θεού. Και ό,τι τσιμπάει κάνει και τον άνθρωπο να γίνεται έτσι. Το πνεύμα της πλάνης δεν υποτάσσεται στη σωτηρία του Χριστού. Και ό,τι τσιμπάει το κάνει να μην υποτάσσεται. Μεταδίδει τον δικό του καρπό στον άνθρωπο. Και το πνεύμα της πλάνης είναι πνεύμα ψεύδους, αναρχίας, ανετοιμότητας και είναι καταστροφικό προς τον άνθρωπο.
Είναι ανθρωποκτόνος ο διάβολος. Και όταν ένας άνθρωπος είναι έξω από τον Χριστό, πεθαίνει. Πεθαίνει πνευματικά. Επομένως, το πνεύμα της πλάνης συμβάει τον κόσμο και τους κάνει ό,τι είναι. Εμείς σαν παιδιά του Θεού πρέπει να προστατέψουμε και τον εαυτό μας και την Εκκλησία του Ιησού Χριστού και τη χώρα μας και τα σπίτια, βάζοντας σε πράξη την πανοπλία που έχουμε. Να ευχηθούμε για την Ελλάδα, για τα έθνη, για το Ισραήλ. Κάποιοι τα έχουν βάλει με το Ισραήλ. Καταργείται τους Ισραηλίτες. Τι λέει ο Θεός? Όποιος κρίνει τον Ισραήλ θα τον κρίνει ο Θεός. Γυρίζει σε κρίση μετά. Επομένως, το πνεύμα της πλάνης σε βγάζει έξω από την πνευματική αλήθεια του Θεού. Και εμείς καλούμαστε να διαχειριστούμε τα πράγματα μέσα από τη σοφία του Θεού. Μέσα από την ωριμότητα του Θεού. Κρατώντας την ειρήνη μας. Κρατώντας τη δικαιοσύνη. Και ξέροντας ο Θεός σχεδίασε ένα έργο για να βοηθήσει όλη την ανθρωπότητα. Γι' αυτό ο καθένας καλείται να πράξει κατά το κάλεσμα του, κατά την ενέργεια που έχει, για να μπορεί να σταθεί επάνω στην αλήθεια του Θεού που είναι αποκάλυψη. Γιατί καταλαβαίνουμε από τον Λόγο του Θεού ότι μας αποκαλύπτει ο Θεός. Ό,τι δεν μας το εμπιστεύεται ο Θεός δεν το καταλαβαίνουμε καλά. Το καταλαβαίνουμε διανοητικά το μυαλό μας. Δεν είναι πνευματικό. Αυτό που είναι πνευματικό γίνεται στην ουσία μια γραφή, γίνεται κάτι που σε δένει, σε ενδυναμώνει, σε τρέφει, σε στηρίζει και είναι πάντα ειρηνικό. Και περπατάς πάντα στην ειρήνη, πάντα στην κοινωνία του Κυρίου, πάντα στο πρόσωπο του Κυρίου, έχοντας απλά εμπιστοσύνη στο Θεό. Και για τη ζωή μας, και για τη χώρα μας, και για το έργο του Θεού, και για αυτό που μας ενδιαφέρει να εξαρτωθεί το Ευαγγέλιο, πιστεύοντας στα λόγια του Θεού, γιατί ο διάβολος ό,τι αγγίζει το κάνει, ό,τι είναι αυτός. Τι μπορεί να είναι το πνεύμα της πλάνης? Ένα πνεύμα αποστασίας. Αποστασίας του κόσμου. Ένα πνεύμα αναρχίας. Ένα πνεύμα κατηγορίας. Η μέρα και η νύχτα κατηγορεί τους ανθρώπους στο Θεό. Αυτό που έχετε κάνει, κάνει τους ανθρώπους και έχουν κρίση, κατάκριση, κατηγορία. Όποτε μας έχει τσιμπήσει, μας το έχει μεταδώσει. Επομένως, ο Θεός με τον Χριστό μας ελευθερώνει και μας βοηθάει να καταλάβουμε τι είναι το πνευματικό σε άγια σχέση με τον Κύριο και να μπορούμε να διαφυλάξουμε την αλήθεια του Κύριου, προστατεύοντας τη ζωή μας, το σχέδιο του Θεού μέσα από τη δικιά του χάρη. Γιατί ο Κύριος έχει σχεδιάσει πολύτιμα πράγματα και ευλογημένα για τη ζωή μας. Γι' αυτό είναι πονηρή η χρόνια. Ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Γι' αυτό ο Θεός με τον Αβραάμ, που τον ονόμασε φίλο Θεού, τον Αβραάμ. Και εμείς είμαστε παιδιά του Αβραάμ, είμαστε φίλοι του Θεού. Γι' αυτό και η Εκκλησία της Φιλαδελφίας είναι η Εκκλησία των φίλων του Θεού. Του αποκάλυψε τι θα γινόταν στα Σόδωμα. Για ποιο λόγο? Για να κάνει τον Αβραάμ να μεσητέψει. Και στην αρχή του λέει ο Αβραάμ, τι είναι αν βρεθώ 50 δίκη, θα καταστρέψει τα Σόδωμα. Και λέει ο Θεός, δεν θα καταστρέψω. Το 50 έχει να κάνει με την Πεντηκοστή, αν έχει να κάνει. 7-7-49 και επόμενη Πεντηκοστή, η γιορτή του Θερισμού. Έπεσε η χάρη του Θεού και το πνεύμα του Θεού στον κόσμο. Επομένως ο Θεός ακούει την Πεντηκοστή, την ενότητα της πίστης αυτή. Για να μπορούμε να ζητάμε χάρη και να βάλουμε σε πράξη το αίμα του Ιησού επάνω στη χώρα μας, επάνω στο λαό του Θεού. Ιδιαίτερα οι γάμοι έχουν τεράστιο πρόβλημα στις συγκρούσεις. Γιατί το πνεύμα της πλάνης χτυπάει τους γάμους, χτυπάει τις οικογένειες πάρα πολύ. Και χρειαζόμαστε το αίμα του Ιησού να μπορεί να εργαστεί και να μας δώσει ιδιαίτερη χάρη και προστασία κατά πάντα στη ζωή μας. Γι' αυτό λέει ο Παύλος να προσευχόμαστε αδιαλείπτως. Και υπάρχουν χιλιάδες αιτήματα να προσευχθούμε. Γάμος, νοσοκομεία, μετανάστες, χώρες, φυλές, αρχές και εξουσίες, φυλακές, αναγεννημένες εκκλησίες, ποιμένες, εργάτες του Ευαγγελίου, διάκονοι, Ελλάδα, έθνη, εκατομμύρια αιτήματα υπάρχουν. Και πρέπει ο λαός του Θεού να βάλει σε πράξη, να σπάσει το τσίπημα του φιδιού. Γιατί το τσίπημα του φιδιού έρχεται στον κόσμο, είτε το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι, είτε όχι έρχεται. Και κάνει τους ανθρώπους και μεταλλάσσονται και γίνονται απίθαρχοι, αλαζονικοί, αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Θεός είναι Θεός αγάπης και μέσα από την Εκκλησία του μπορεί να κάνει θαυμάσια πράγματα.
και εμείς το εμπιστευόμαστε και μένουμε σε αυτό για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τις αλήθειες του Θεού και να επενδύσουμε πάνω στην αλήθεια και στη σοφία του Κυρίου κρατώντας τον πολύτιμο Λόγο του Θεού. Γιατί το Άγιο του Θεού είναι Άγιο. Δεν μπορεί να το εμπιστευτεί ο Θεός σε κάτι που δεν αγιάζεται. Και όσο πιο πολύ αγιαζόμαστε, μας το εμπιστεύεται ο Θεός. Και τι θα είναι αυτό που μας αγιάζει, ο Λόγος του Θεού, το Πνεύμα του Θεού, το Αίμα του Κυρίου, η Θυσία του Κυρίου μας αγιάζει. Για να μπορεί να μας εμπιστευτεί ο Θεός πιο πολύ το δικό του κομμάτι και τη δικιά του χάρη κατά πάντα στη ζωή μας. Ευχαριστώ. Αλληλούια. Πρέπει να προσέξουμε και να αφήσουμε τον Θεό να μας διδάξει. Ιδιαίτερα στο στόμα μας, γιατί είναι ένα σημείο που εύκολα μπορεί να μας παγιδέψει ο Θεός και πρέπει να το κρατάμε πάντα σε κοντρό και το στόμα και τη σκέψη μας και τη ζωή μας σε μια πειθαρχία για να βρίσκουμε ιδιαίτερη χάρη του Κύριου στη ζωή μας. Έτσι, ας κρατήσουμε τον Λόγο του Θεού και ας αφήσουμε τον Κύριο να εργαστεί μέσα μας και να μπορέσει να μας δώσει ο Κύριος ιδιαίτερη χάρη και ιδιαίτερη σοφία κατά πάντα στη ζωή μας. Έτσι. Αλληλούια, ας το κρατήσουμε στο όνομα του Κύριου.